Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον UCSC Genome Browser για να οπτικοποιήσουμε απλά δεδομένα και πιο σύνθετα δεδομένα γονιδιωματικής από πλήρη αλληλουχημένα γονιδιώματα. Καταρχάς θα μεταβούμε στο αντίστοιχο website, στη σελίδα δηλαδή του γονιδιωματικού φιλομετρητή του Genome Browser του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Santa Cruz που βλέπουμε εδώ. Και από την αρχική αυτή σελίδα θα επιλέξουμε στα αριστερά την επιλογή Genome Browser. Αυτό μας φέρνει στην κεντρική σελίδα του Genome Browser, στην οποία βλέπουμε ότι υπάρχει μια αρκετά αναλυτική σελίδα αναζήτησης με μενού από τα οποία μπορούμε να επιλέξουμε το είδος των οργανισμών, τον οργανισμό αυτόν καθ' αυτό και διαφορετικές εκδοχές του γονιδιώματός του. Για παράδειγμα, εδώ θα επιλέξουμε τα θηλαστικά, από τα θηλαστικά θα διαλέξουμε τον άνθρωπο και θα δούμε ότι για τον άνθρωπο υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές του γονιδιώματος, διαφορετικές δηλαδή δημοσιεύσεις της πλήρους αλληλουχίας. Η πρώτη έγινε το 2003 και η πιο πρόσφατη είναι αυτή του 2013. Εμείς θα επιλέξουμε την προηγούμενη από την πιο πρόσφατη, αυτή του 2009, και μετά βλέπουμε ότι έχοντας επιλέξει το γονιδίωμα καλούμαστε να διαλέξουμε τη θέση μέσα στο γονιδίωμα ή το συγκεκριμένο γονιδιωματικό χαρακτηριστικό για το οποίο θέλουμε να οπτικοποιήσουμε αποτελέσματα. Σε αυτό λοιπόν το πεδίο μπορούμε είτε να δώσουμε γονιδιωματικές συντεταγμένες με έναν απλό τρόπο και μία σύμβαση η οποία είναι η εξής: χρωμόσωμα, αριθμός του χρωμοσώματος, άνω και κάτω τελεία, αρχή στο χρωμόσωμα και τέλος στο χρωμόσωμα. Αν κάνουμε κάτι τέτοιο θα μεταβούμε αμέσως στην αντίστοιχη περιοχή, βλέπετε εδώ, χρωμόσωμα 1 από θέση 7.000 έως 20.000, 193.000 βάσεις. Αυτή η περιοχή οπτικοποιείται εδώ, βλέπουμε δηλαδή ακριβώς τη θέση με αυτήν εδώ την κόκκινη μπάρα μέσα στην οποία βρισκόμαστε σε όλο το χρωμόσωμα του ανθρώπου, στο χρωμόσωμα 1 του ανθρώπου. Η διάταξη αυτή μας δείχνει τις διάφορες χρωμοσωμικές μπάντες, τη θέση του κεντρομερούς εδώ και γενικότερα τη σχετική θέση μέσα στο χρωμόσωμα και αμέσως από κάτω βλέπουμε μία εικόνα η οποία οργανώνεται σε αυτό που λέμε τροχές, tracks. Δείτε ότι αν κάνω mouse over, αν περάσω το ποντίκι πάνω από αυτές τις τροχές, κάθε μία από αυτές θα γίνεται highlighted και κάθε μία από αυτές περιέχει διακριτή πληροφορία, συγκεκριμένη πληροφορία. Να το δούμε λίγο καλύτερα, κάνω λίγο zoom. Θα δείτε ότι πάνω-πάνω έχουμε πληροφορία η οποία αφορά στις ακριβείς συντεταγμένες. Βλέπουμε εδώ μια μπάρα που λέει ότι αυτή είναι η κλίμακα της εικόνας που κοιτάμε. Αυτή εδώ η περιοχή αντιστοιχεί σε 50 κιλοβάσεις. Από κάτω έχουμε αναλυτικά τις συντεταγμένες 20, 30, 40.000 βάσεις μέσα στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει η ουσιαστική πληροφορία η οποία αναφέρεται σε αυτή την περιοχή. Εδώ ας πούμε βλέπουμε ότι με ένα απλό mouse over θα δούμε ότι μιλάμε για τα UCSC genes, δηλαδή γονίδια, θέσεις γονιδίων τα οποία προέρχονται από διάφορες βάσεις δεδομένων, τη RefSeq, τη GeneBank, τη CCDS κλπ. Πιο κάτω βλέπουμε τα γονίδια RefSeq. Πιο κάτω βλέπουμε ένα είδος συνεχούς χαρακτηριστικού dataset, δηλαδή ενός γονιδιωματικού μεγέθους το οποίο έχει συνεχή χαρακτήρα και αναπαρίσταται με τη μορφή ενός σήματος κατά μήκος του γονιδιώματος. Αντίστοιχα μπορούμε να διακρίνουμε ότι άλλα στοιχεία έχουν μια παρουσία σαν και αυτήν. Αυτά είναι συντεταγμένες γονιδίων, θα δούμε μετά με μεγαλύτερη λεπτομέρεια κάποια από αυτά. Άλλα είναι γονιδιωματικά δεδομένα που αναπαρίστανται, όπως είπαμε, σαν συνεχή σήματα. Άλλα είναι απλά συντεταγμένες. Όπως βλέπετε εδώ, τα τελευταία δύο tracks αντιστοιχούν σε κοινά SNPs, κοινούς νουκλεοτιδικούς πολυμορφισμούς και περιοχές επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών. Το ποιες πληροφορίες περιέχονται σε αυτήν εδώ την διάταξη καθορίζονται από τα μενού που βλέπουμε ακριβώς από κάτω. Αυτά περιέχουν μέσα σε οργανωμένα σε διαφορετικούς πίνακες όλη την πληροφορία η οποία είναι ενσωματωμένη στη βάση δεδομένων του UCSC και μπορεί να απεικονιστεί. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε εμείς να επιλέξουμε να κρύψουμε κάποια και αυτό φαίνεται με οτιδήποτε είναι γκρίζο.
όλες οι περιοχές που είναι γκρίζες αντιστοιχούν σε datasets που δεν εμφανίζονται σε αυτήν την εικόνα. Βλέπετε ότι αφαιρώντας και επαναφέροντας τα διάφορα στοιχεία μπορούμε να δούμε, να οπτικοποιήσουμε διαφορετικά set δεδομένων. Θα αφήσουμε λοιπόν για αυτή την περίπτωση μόνο τα γονίδια της RefSec, που είναι, όπως έχουμε συζητήσει, η πιο αξιόπιστη συνολική βάση δεδομένων για γονίδια. Θα αφαιρέσουμε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία εκτός από το κομμάτι που έχει να κάνει με τα CPG Islands, τα οποία βρίσκονται κάτω από τον πίνακα Regulation. Αν μετά ζητήσουμε να γίνει refresh αυτή η σελίδα, θα δούμε ότι πράγματι αυτό που βλέπουμε είναι αφορά μόνο τα CPG Islands και τα γονίδια του ανθρώπινου γονιδιώματος. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε zoom σε μια περιοχή, μπορούμε να μετακινηθούμε δεξιά ή αριστερά μέσα σε ένα γονιδίωμα, μέσα σε ένα χρωμόσωμα, μπορούμε να επιλέξουμε να μεταβούμε αυτόματα σε μια περιοχή στο ίδιο επίπεδο zoom, μπορούμε να ζητήσουμε επίσης να μεταβούμε απευθείας σε ένα συγκεκριμένο γονίδιο. Για την προκειμένη περίπτωση να πάμε να δούμε την περιοχή στην οποία βρίσκεται το γονίδιο του NFKB. Έτσι, γράφοντας NFKB, με autocomplete εμφανίζεται ο NFKB1, που είναι το γονίδιο του NFKB, και μεταβαίνουμε αυτόματα με το Go στην περιοχή που βρίσκεται αυτό το γονίδιο, στο γονιδιακό τόπο. Στο χρωμόσωμα 4, στις θέσεις από 103.400.000 μέχρι 103.540.000 περίπου. Και εδώ βλέπετε τον χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται αυτό το γονίδιο. Θα κάνω λίγο zoom out για να το δούμε καλύτερα. Βλέπετε ότι το γονίδιο είναι στη highlighted περιοχή, και για το γονίδιο αυτό η αναπαράσταση είναι η εξής. Όλες οι πιο παχές γραμμές αντιστοιχούν στα εξώνια του. Οι λεπτές γραμμές που τις ενώνουν είναι τα εσόνια, και αν κάνουμε λίγο περισσότερο zoom θα δείτε ότι υπάρχει και μία φορά πάνω στα εσόνια, υπάρχει μία δομή ψαροκόκαλου σχεδόν, που δείχνει ότι αυτή εδώ είναι η φορά της μεταγραφής. Θα βγω τώρα λίγο προς τα έξω για να το δούμε καλύτερα, να δούμε τη συνολική περιοχή. Αυτός είναι λοιπόν ο locus του NFKB. Βλέπετε ότι υπάρχουν διαφορετικά εναλλακτικά μετάγραφα του NFKB1, κάποια που είναι μεγαλύτερα και κάποια που περιέχουν μέρος μόνο των εξονίων του, άλλα γονίδια που βρίσκονται ανωδικά και καθοδικά αυτού του τόπου, CPG Islands που βρίσκονται στις περιοχές γύρω από τους υποκινητές πολύ συχνά, όπως βλέπουμε εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε, εκτός από την αλληλουχία των γονιδίων, τις θέσεις των γονιδίων και διάφορα ρυθμιστικά στοιχεία, να δούμε χαρακτηριστικά όπως που έχουν να κάνουν με την συντήρηση των αλληλουχιών, με τη θέση συντηρημένων transcription factor binding sites, περιοχές που έχουν να κάνουν, όπως είπαμε, με πολυμορφισμούς, επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες κλπ. Μπορούμε να διαλέξουμε κατά βούληση όλα τα στοιχεία τα οποία θέλουμε να εμφανιστούν. Μπορούμε επίσης να διαλέξουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα εμφανίζονται. Μπορούμε δηλαδή εδώ να ζητήσουμε η εμφάνισή τους να είναι πιο πυκνή ή πιο εκτεταμένη, ώστε να βλέπουμε όλα τα εναλλακτικά μετάγραφα. Μπορούμε να δούμε τη συντήρηση της αλληλουχίας να εμφανίζεται με μορφή συνεχούς ιστογράμματος ή με ένα θερμικό χάρτη. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο για τους πολυμορφισμούς κλπ. Τέλος, βλέπετε εδώ, ανοίξαμε όλους τους πολυμορφισμούς με σκοπό να μπορούμε να οπτικοποιήσουμε έναν προς ένα. Πολλά από αυτά τα στοιχεία είναι ενεργά link, δηλαδή ένας πολυμορφισμός μπορούμε να κάνουμε κλικ πάνω του και να πάμε ακριβώς στη βάση δεδομένων και να δούμε ότι πρόκειται για τον πολυμορφισμό 2168804 που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με τα γονίδια, δηλαδή για μια συγκεκριμένη περιοχή να ζητήσουμε την εμφάνιση. Αυτό καθυστερεί τώρα γιατί
έχουμε ζητήσει να φορτώσουν πολλά στοιχεία μαζί. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα γονίδιο. Θα πάμε να δούμε όλα τα στοιχεία για το γονίδιο αυτό. Το όνομά του, την αλληλουχία του. Μπορούμε να πάρουμε κατευθείαν από εδώ την αλληλουχία σε διάφορα επίπεδα, σε αλληλουχία πρωτεΐνης, αλληλουχία γονιδίου. Να δούμε άλλα ονόματα. Να δούμε σε ποιους ιστούς εκφράζεται, ποια αλληλόμορφα έχει κλπ. Οι δυνατότητες γενικά δεν εξαντλούνται σε αυτό το μικρό βίντεο. Ο σκοπός του είναι πιο πολύ να σας να δώσει την πληροφορία συμπυκνωμένη. Ένα τελευταίο πράγμα που αξίζει να δούμε είναι ότι εφόσον έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο μορφοποίησης που μας ικανοποιεί, μπορούμε εύκολα να ζητήσουμε να δούμε αυτή τη μορφοποίηση σαν εικόνα. Επιλέγουμε δηλαδή με δεξί κλικ να δούμε την εικόνα. Θα αφήσουμε τα pop-ups. Κλικ, λογικά. Θα ξαναφορτώσω τη σελίδα. Αυτά συμβαίνουν όταν κανείς απενεργοποιεί cookies και pop-ups. Ανοίγει λοιπόν η εικόνα. Δεξί κλικ, view image. Και εμπιστευτείτε με, η εικόνα θα ανοίξει.